Ονομάζομαι Jean-Didier Totow Tom-Ata. Άμα η πρώτη σας σκέψη πηγαίνει σε αυτό, δεν είστε μακριά από την αλήθεια. Το φυτό ντομάτας ανοίγει στην οικογένεια των στριχνοειδών φυτών, δηλαδή στηρίζεται από κάποιο ξύλο για να μπορέσει να μεγαλώσει. Όταν ήμουν 15 χρονών, παλιά δηλαδή, ο καθηγητής που με φώναξε ντομάτας, ντομάτας, ήθελε να μάθει τα όνειρά των μαθητών του. Του έδωσα μια απάντηση που έγινε μετά επεξίδια τις επόμενες επιλογές μου. Είπα ότι θα ήθελα να δουλέψω σε μια εταιρεία που φτιάχνει υπολογιστές. Εκείνη την εποχή στο Κονγκό, για να δουλέψεις σε αυτές τις εταιρείες, έπρεπε να έχεις πολλά προσόντα. Η ιστορία μου εδώ στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2012, ένα έτος το οποίο συνέβησαν μεγάλες αλλαγές στο κοινωνικό επίπεδο, με την οικονομική κρίση και την ανάπτυξη του μεταναστευτικού θέματος. Κάποια άτομα που γνώρισα μου είπαν ξεκάθαρα ότι δεν είχα καμία ελπίδα εδώ, ότι έπρεπε να φύγω. Δεν είχαν και άδικο, κοιτάζοντας πόσο δύσκολο ήταν να ενσωματωθούν οι μετανάστες στη χώρα. Χωρίς τη δυνατότητα να δει κάποιος το μέλλον, ποιος μπορεί να βεβαιωθεί ότι το φυτό ντομάτας θα φτάσει ή όχι στη φάση της ωριμότητας του, ότι από πράσινο θα γίνει κόκκινο, ποιος μπορεί να το πει με σιγουριά. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι με ήλιο και νερό έχει μεγάλες πιθανότητα να μεγαλώσει. Η πιθανότητα, η αλήθεια, η πιθανότητα να σπουδάσω εδώ στην Ελλάδα και να μείνω εδώ στην Ελλάδα ήταν πολύ μικρή. Ο κυρίως λόγος ήταν η ενσωμάτωση. Και δεν ήξερα τη σωστή κατεύθυνση έτσι ώστε να πετύχω τον στόχο μου. Το σωστό ήταν να βελτιώσω το επίπεδο μου στα αγγλικά, αφού για να καταλάβεις τα αγγλικά μου έπρεπε να ξέρεις πολύ καλά γαλλικά. Και έπρεπε να βρω το σημείο μεταξύ τριών πραγμάτων. Αυτού που είμαι καλός, αυτού που μου αρέσει και το πιο σημαντικό, αυτού που χρειάζεται η κοινωνία. Έτσι ξεκίνησα να παρακολουθώ μαθήματα σε κάποιες εκπαιδευτικές πλατφόρμες στο ίντερνετ. Συνήθιζα να πηγαίνω σε ένα ίντερνετ καφέ της γειτονιάς μου για να παρακολουθήσω διαλέξεις και να κάνω τις εργασίες μου. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά σε πολύ περιορισμένο χρόνο. Πήγαινα στο ίντερνετ καφέ και ήμουν ο περιεργός, ο μαύρος με τη μαύρη φωνή του γεμάτη με κώδικα. Γενικά, η επαφή με τους Έλληνες ήταν δύσκολη. Ο καθένα είχε η πρώτη εντύπωση για τον άλλον, είτε κακή είτε καλή, αλλά συνήθως ήταν κακή. Είχα όμως φίλους Έλληνες που γνώρισα μέσω ενός οργανισμού που υπάρχει και εδώ και στο Κονγκό. Μου έδειξαν από την αγάπη τους μια άλλη εικόνα της χώρας. Ένιωθα ότι είχα μια θέση εδώ, ότι είχα μια οικογένεια. Σε ένα σημείο ήταν αδύνατο να προχωρήσω με τα μαθήματα μου. Και έπρεπε να έχω ένα υπολογιστή, ένα δικό μου υπολογιστή. Επισκεύαζα υπολογιστές και κινητά για να μπορέσω να ζήσω. Κοίταζα τη τσέπη μου, η τσέπη μου με κοίταζε. Δεν είχα αρκετά λεφτά για να αγοράσω ένα υπολογιστή. Από τη μια πλευρά αυτό ήταν ένα εμπόδιο. Από την άλλη όμως ήταν μια ευκαιρία να βελτιώσω τις τεχνικές μου ικανότητες, αφού τελικά κατάφερα να φτιάξω ένα υπολογιστή από τα υλικά που βρήκα στα σκουπίδια. Ήθελα να δουλέψω, ήθελα να μαζέψω τα λεφτά για να πάω για σπουδές κάπου αλλού. Όλα τα τρεξίματα που έκανα ήταν όλα αποτυχημένα. Και σε ένα σημείο ξεκίνησα να χάνω την ελπίδα. Είπα, ίσως δεν θα έπρεπε να φύγω από τη χώρα μου. Όταν το είπα αυτό, μια φωνή ξεκίνησε να μου φημίσει τι ήθελα ακριβώς όταν ήμουν στο Κονγκό. Από 15 μέχρι 20-21 περίπου, είχα κάνει πολλές προσπάθειες τελειώνοντας μια σχολή ηλεκτρολόγων. Και η ιδέα να δουλέψω σε μια εταιρεία που φτιάχνει υπολογιστές μου φαινόταν πολύ μικρή. Ήθελα κάτι πιο μεγάλο. Ήθελα να φτιάξω τη δική μου εταιρεία. Και το περιβάλλον που ήμουν δεν μπορούσε να με βοηθήσει να πετύχω αυτό το σκοπό. Δεν υπήρχαν κατάλληλες δομές έτσι ώστε να σπουδάσω αυτό που ήθελα. Και δεν ήμουν ασφαλής και είχε άλλα προσωπικά προβλήματα. Ήμουν απογοητευμένος ότι η δική μου χώρα δεν μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρία ένα άτομο σαν εμένα. Έτσι έφυγα. Είχα όλα αυτά στο μυαλό μου και ξέρω από κάποιες διδασκαλίες που είχα μάθει πριν ότι για να πετύχεις σπουδαία πράγματα στη ζωή δεν απαιτεί μόνο τις τεχνικές γνώσεις.
πρέπει ο χαρακτήρας να βελτιωθεί. Πρέπει η βελτίωση της προσωπικότητας. Ευτυχώς κατάφερα να τελειώσω τα μαθήματα μου διαδικτυακά και σε μεγάλα πανεπιστήματα της Αμερικής. Έκανα λίγο ανάλυση της κατάστασης μου και ήμουνα στο κατώτερο επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας. Και ήταν το κατάλληλο περιβάλλον να κάνω προσπάθειες, αφού ήμουνα πολύ μακριά από τα κρίματα των γονιών και η προσπάθεια ήταν η μοναδική μου επιλογή. Στην Αφρική λέμε ότι αυτός που κρυώνει είναι αυτός που θα πρέπει να πάει προς τη φωτιά. Και ήξερα ότι θα είναι δύσκολο, αλλά ήταν η ευκαιρία για μένα για να αναπτύξω κάποιες βασικές ιδιότητες για να αναλάβω στο μέλλον περισσότερες ευθύνες. Έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω τα μαθήματα ελληνικών τον Οκτώβριο του 2013. Και τον Οκτώβριο του 2014 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Και πού? Στο τμήμα ψηφιακών συστημάτων. Πολλά μαθηματικά, προγραμματισμό, δίκτυα και τηλεπικοινωνίες, ανάλυση συστημάτων, το κατάλληλο πακέτο έτσι ώστε να έχω το profile που ονειρευόμουν. Ήμουν πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος. Η πρώτη μέρα έφυγα με πονοκέφαλο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα. Είχα την εντύπωση ότι η γλώσσα που είχα μάθει δεν ήταν η γλώσσα που μιλάγανε τα παιδιά εκεί. Εντάξει, και έχω ένα μυαλό. Μπορούσα να καταλάβω κάτι. Διάλειμμα. Έτσι πέρασε η πρώτη μου εβδομάδα. Μια μέρα στο διάλειμμα, η αγαπημένη μου ώρα, με φώναξε ένας καθηγητής και μου λέει: «Παιδί μου, άμα δυσκολεύεσαι, έλα στο γραφείο, θα σε εξηγήσω και στα αγγλικά ό,τι θες». Δεν ήταν μόνο τα λόγια, είχε ειλικρίνεια στα λόγια του. Και ένιωθα ότι δεν ήμουν μόνος μου και είχα καταλάβει από εκεί ένα μου λάθος. Έπρεπε να είμαι πιο ανοιχτός και να αφήσω αυτούς που επιθυμούν να με βοηθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Έτσι, τους επιτρέπω να κάνουν κάτι θετικό και εγώ μεγαλώνω στην ταπεινότητα. Ήξερα ότι για κάποια μαθήματα έπρεπε να τα αφήσω ένα-δύο χρόνια ακόμα μέχρι να ανέβει το επίπεδο μου στα ελληνικά. Και είχα μάθει να παρακολουθήσω ένα μάθημα με πολύ όρεξη, αν και δεν καταλαβαίνω. Έπρεπε να είμαι στη τάξη κάθε μέρα για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, ήμουν ο μοναδικός μαύρος του τμήματος. Αν έλειπα... Οπότε, έχετε καταλάβει. Αν έλειπα, όλοι το ήξεραν. Δεύτερον, έπρεπε να πάω για να συνεχίσει το αυτί μου, για να ακούω τη γλώσσα. Έπρεπε να ακούσω κάποιες δύσκολες λέξεις. Δειγματοληψία, διάστημα εμπιστοσύνης, ακτίνα ακτινοβολίας, σηματοφορευτικός λόγος. Έπρεπε να ακούσω όλες αυτές οι λέξεις. Ήμουνα cool, normal, πολύ ανοιχτός και ωραία πέρασα γενικά. Ήμουνα στην αρμονία με όλα τα παιδιά. Τελικά, στα 4 χρόνια ήμουν ο μοναδικός από τη τάξη που είχε τελειώσει στο τμήμα ψηφιακών συστημάτων. Πριν πάω στο πανεπιστήμιο, ήμουνα σαν ένα άτομο που επιθυμεί να πάει σε ένα ποτάμι για να πάρει το νερό. Στο ποτάμι το νερό υπάρχει, υπάρχει για όλους. Θέλετε, τα λεφτά υπάρχουν ή το νερό υπάρχει. Αλλά η ποσότητα νερού που θα πάρω εγώ εξαρτάται από το μέγεθος του κουβά που έχω μαζί μου. Άμα επιλέγω ένα μικρό κουβά, έτσι ώστε να το κουβαλήσω εύκολα, το νερό που θα φέρω πίσω δεν θα είναι ούτε αρκετό για μένα, ούτε για τους άλλους. Έτσι μειώνω στην ποιότητα και στην ποσότητα αυτού που μπορούσα να δώσω στην κοινωνία. Αν πηγαίνω όμως με ένα μεγάλο δοχείο, αυτό που θα φέρω θα είναι αρκετό για μένα και για τους άλλους. Υπάρχει μια λέξη που αγαπάω πάρα πολύ, είναι Ubuntu. Ubuntu είναι ένα λειτουργικό σύστημα, ναι, αλλά είναι πρώτα μια λέξη από Νότια Αφρική που σημαίνει «Είμαι αφού είμαστε». Για να ζήσω εγώ, πρέπει να ζήσουν οι άλλοι. Για να ζήσουν οι άλλοι, πρέπει να ζήσω εγώ.
Από τη μία πλευρά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαι εύνομος προς τους άλλους, αφού αποφελήσει από τις υπηρεσίες τους. Σπουδάζομαι χωρίς δίδακτρα εδώ στην Ελλάδα, αφού κάποιοι άνθρωποι πληρώνουν φόρους. Άμα έχω εγώ την ευκαιρία να σας μιλήσω σήμερα, αφού κάποιοι άνθρωποι έχουν αφιερώσει το χρόνο, την ενέργεια, τις γνώσεις του, έτσι ώστε αυτό το γεγονός που ζούμε τώρα να πραγματοποιηθεί. Από την άλλη όμως, Ubuntu σημαίνει θα πρέπει εσείς, σαν ένα στοιχείο της κοινωνίας, να έχεις υποχρεώσεις προς την κοινωνία σου. Υποχρεώσεις μπορεί να είναι οικονομικές υποχρεώσεις, μεσοφόρους, ας πούμε, μπορεί να είναι και πολιτικές υποχρεώσεις. Θα πρέπει να πάτε να ψηφίσετε την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να ψηφίσετε αυτούς που θα δώσουν, θα σας δώσουν τη χαρά, όχι αυτούς που θα κάνουν δύσκολες η ζωή μίας κομμάτι της κοινωνίας. Η επιτυχία ενός ατόμων είναι επιτυχία της όλης κοινωνίας, αφού είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Είχα ολοκληρώσει ένα κύκλο, το προπτυχιακό, και ήθελα να φύγω. Ναι. Ξεκίνησα τα τρεξίματα, ξεκίνησα και να μάθω μια καινούρια γλώσσα. Και κάτι έγινε. Είχα λάβει μια πρόταση από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς να δουλέψω πάνω σε ένα έργο πάνω στα μεγάλα δεδομένα. Αναρωτιόμουν, γιατί κάθε φορά που είμαι έτοιμος να φύγω, κάτι γίνεται. What is going on? Και είχα καταλάβει από αυτό το γεγονός ότι δεν ήταν ακόμα η ώρα μου να φύγω. Και είχα καταλάβει η επιλογή που έκανα το 2012 να μείνω εδώ, να ξεκινήσω από μηδέν, αντί να πάω, ας πούμε, στη Γαλλία που τα είχα σχεδόν όλα έτοιμα, ήταν η καλή επιλογή. Είχα κάνει πολλές προσπάθειες και είχα αναπτύξει κάποια soft skills και είχα μάθει κάποιες βασικές αξίες που μου είναι πολύ κρίσιμες σήμερα. Δέχτηκα αυτό το έργο και δουλεύω μέχρι τώρα. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να μοιραστώ και εγώ την εμπειρία μου στους άλλους. Έτσι ξεκίνησα να είμαι πιο ενεργός στις δραστηριότητες και έγινα μετά πρόεδρος της Κογκολέζικης Κοινότητας. Και και πρόσφατα αντιπρόεδρος του Ελληνικού Φορών Προσφύγων. Έφυγα από τη χώρα μου, αφού ήμουν απογοητευμένος ότι η δικιά μου χώρα δεν μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρία εμένα. Αλλά τώρα είμαι εγώ ο πρόεδρος και θα πρέπει εγώ να οργανώσω δραστηριότητες έτσι ώστε τα μέλη μας να έχουν και ευκαιρία. Βλέπετε πώς η ζωή έχει. Να. Και είμαι πολύ εύνομος που είμαι πρόεδρος τώρα. Το βλέπω σαν μια ευκαιρία να πάω ακόμα μπροστά. Οι φίλοι μου, η οικογένεια μου λένε «Είσαι πολύ εξυπνός» και τέτοια. Οκ, okay, μπράβο, εντάξει. Απλά, η αλήθεια είναι, δεν έχω καταφέρει μόνος μου. Ήμουν ο καπιτάνος με τις προσπάθειες που είχα κάνει, αλλά ένα πλοίο δεν χρειάζεται μόνο ο καπιτάνος, έχει και άλλα άτομα. Υπάρχει ο Θεός που με προστατεύει και κανονίζει τα πάντα για μένα. Έχει γονείς μου που με μεγάλωσαν με πολύ αγάπη και με κληραγώγησαν, έτσι έμαθα την πειθαρχία στη ζωή. Έχει φίλοι μου που από την αγάπη τους έχω πολύ κίνητρο, έχω ένα λόγο για να ζήσω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με βοηθάνε πάρα πολύ και έχουν συμμετέχει σε όλο αυτό που κάνω εγώ. Ελπίζω έχετε όλοι σας ένα στόχο. Συνήθως καμιά φορά φαίνεται αδύνατον να πετύχεις ένα στόχο. Αλλά με προσπάθειες, όχι μεγάλες, μικρές και συνεχές, θα δείτε ότι ο δρόμος φτιάχνεται. Οπότε, με προσπάθεια από μία αγγούρι και πράσινη ντομάτα,
θα είστε μια κόκκινη και ζουμερή ντομάτα που φέρνει νοστιμιά σε ένα φαγητό. Σας ευχαριστώ πολύ.